Φίλοι και συναγωνιστές αγρότες, θέλουμε εκ μέρους του εργατικού κέντρου της πόλης αλλά και των σωματείων του να σας μεταφέρω τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε αυτή τη σημερινή κινητοποίηση του μπλόκου σας, της αγωνιζόμενης δηλαδή αγροτιάς που πάει κόντρα στην πυρολατρία, που δεν λέει τίποτα δεν γίνεται, τίποτα δεν αλλάζει, αλλά οργανώνεται, αντιπαλεύει με αξιοπρέπεια η βάρβαρη πολιτική που εφαρμόζουν σε βάρος της κυβερνήσεις, Ευρωπαϊκή Ένωση και τις οποίες οδηγούν στην εξαθλίωση τόσο τους αγρότες όσο και τους εργαζόμενους της περιοχής αλλά και της χώρας. Άλλωστε τις προτεραιότητές τους τις βλέπουμε. Τι γίνεται, αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, όταν πάτε να ζητήσετε να στηριχτεί το εισόδημά σας, όταν ζητάτε να πουλάτε τα προϊόντα που με τόσο κόπο και πραγματικά και καμάρι φτιάχνετε, να τα πουλάτε σε αξιοπρεπείς, σε τιμές που σας εξασφαλίζουν αξιοπρεπές εισόδημα, τι αντιμετωπίζουμε αντίστοιχα εμείς όταν ζητάμε συλλογικές συμβάσεις με συγκροτημένα δικαιώματα και μισθούς για να καλύψουμε τις ανάγκες της δικές μας και των οικογενειών μας? Μας απαντούν λοιπόν όλοι αυτοί ότι όλα αυτά δεν γίνεται να μας τα δώσουν, γιατί λέει είναι αντικίνητρα για αυτήν την περίφημη ανάπτυξή τους. Αν τα ζητάμε λοιπόν όλα, δεν γίνεται να έχουμε επενδυτική έκρηξη που μας υπόσχονται ως το φάρμακο για όλα τα προβλήματά μας. Και αν κανείς τους, και προφανώς δεν το λέει, το λέμε όμως εμείς, και αυτό είναι πως αυτή τη στιγμή που ουσιαστικά ολονών μας αφισβητείται η ύπαρξή μας, αφισβητείται το μέλλον μας, είναι σε μια περίοδο που η χώρα έχει κυριολεκτικά ανάπτυξη. Μας μιλούν για ανάπτυξη, για ανάπτυξη όπως το ονομάζουν, της επιδυτικής βαθμίδας, αλλά στο Θεσσαλικό κάπου ακόμη αποκατάσταση δεν υπάρχει. Και την ανάπτυξη που εμείς τις τσέπες δεν τις βλέπουμε, δεν εξαϊλώνεται, αγαπητοί φίλοι και συναγωνιστές. Γιατί την ίδια στιγμή που εμείς καλούμαστε, βουλιάζουμε στη φτώχεια, καλούμαστε να ζήσουμε με πας και δεν ξέρω τι άλλα, με κουπόνια, την ίδια στιγμή 500 επιχειρηματικοί όμιλοι, σαν αυτούς που λιμένονται τον κόπο μας, τον κόπο σας, λοιπόν, έχουν εξασφαλίσει μόλις σε μια χρονιά 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Μας προκαλούν λοιπόν όλοι αυτοί που μας ξεζουμίζουν κυριολεκτικά, όταν για το δικαίωμα του καταναλωτή, όπως ονομάζουν, μας καλούν να δουλεύουμε και 7 ημέρες την εβδομάδα, όπως έκανε πρόσφατα η πολυεθνική Τζάκο, παραβλέποντας προφανώς ή θέλοντας να μην μιλάνε για το γεγονός ότι αυτά που μας λείπουν δεν είναι ο χρόνος για να αγοράσουμε αυτά τα προϊόντα που δεν μπορούμε να αναπλώσουμε ούτε το χέρι στο ράφι, αλλά μας λείπουν τα λεφτά από την τσέπη μας.